Ονομάζομαι Ζωή Μανιά. Είμαι αντιπρόεδρο του Δεκαπενταμελέ του Τρίτου Γενικού Λυκειού Ανελιοσίων και μέλο της Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Φιλή. Εμεί οι νέοι μένουμε σε μια υποβαθμισμένη περιοχή μέσα στι αρρώστιε, στα σκουπίδια και στον καρκίνο που έχει θερήσει την περιοχή μα. Είναι απαράδεκτο λοιπόν, εν έτη 2020, οι μαθητέ να κάνουν μάθημα υπό αυτέ τι συνθήκε. Γι' αυτό λοιπόν, εμεί οι μαθητέ, το προηγούμενο διάστημα, πραγματοποιήσαμε μία σειρά κινητοποιήσεων σε όλα τα σχολεία τη περιοχή. Ανοίξαμε το θέμα του χιτά σε κάθε τάξη. Συζητήσαμε με του μαθητέ μα για του κινδύνου που επιφέρει η χωματερή στην υγεία και τι ζωέ μα. Πήραμε απόφαση όλα τα δικαπταμελή και κλείσαμε όλα τα σχολεία της περιοχής. Πραγματοποιήσαμε διαμαρτυρία με μεγάλη συμμετοχή μαθητών έξω από το Δημαρχείο του Δήμου Φιλή. Με τη βοήθεια σωματείων και φορέων της περιοχής... κλείσαμε τη λεωφόρο ΝΑΤΟ και έτσι μέσα σε όλα αυτά δημιουργήσαμε τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Φιλή. Βέβαια, ήταν, ε, συναντήσαμε δυσκολίε στο να πείσουμε του μαθητέ μας... αφού, έχει, αφού η Δημοτική Αρχή έχει περάσει την άποψη και σε μικρού και σε μεγάλου ότι η ανάπτυξη της περιοχής μας εξαρτάται από τη χωματερή. Κατόπιν λοιπόν τη σημερινή μέρα, τη Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντο, θα ακούσουμε πάλι να μιλάνε για προστασία του περιβάλλοντο, πράσινη ανάπτυξη και διάφορα άλλα. Την ίδια ώρα που καταστρέφουν τα δάση και τον υδροφόρο ορίζοντα. Την ίδια ώρα που εμεί οι μαθητέ κάνουμε μάθημα σε παλιά και επικίνδυνα κτίρια. Σε κοντέινερ στα οποία το χειμώνα δεν υπάρχει θέρμανση και με την πρώτη βροχή πλημμυρίζουν από τα παράθυρα. Παράλληλα λοιπόν, βλέπουμε να δίνονται χρήματα σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι για τη βελτίωση της ζωής του λαού του Δήμου Φιλής. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Φιλής καταδικάζει αυτές τις ενέργειες. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Η νέα γενιά έχει δανικά. Ούτε ξεπουλέται, ούτε προσκυνά. Ευχαριστώ πολύ.